Πιστεύω ότι όπως ο πρόεδρός μας, ο πολυαγαπημένος αρχηγός μας, ο Κώστας ο Καραμαλής, ανέλαβε την ευθύνη με μια γενναία απόφαση να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος, γιατί αυτός μας οδήγησε αυτή τη χρονική στιγμή σε εκλογές, όπως εκείνοι που τον προέτρεψαν παρά τη δική μας γνώμη, την εκπεφρασμένη και δημόσια, να πάει σε εκλογές, όπως ο Γιώργος Σουφλιάς ανέλαβε την ευθύνη του και παραιτήθηκε σήμερα, νομίζω, αγαπητές φίλες και φίλοι, και όποιοι άλλοι οδήγησαν την παράταξη σε αυτό το οδυνηρό αποτέλεσμα εξαιτίας μιας επιμονής ακατανόητης που οφείλουν να μας εξηγήσουν, πρέπει να ακολουθήσουν και αυτοί το παράδειγμα αυτών των δύο. Πρέπει να παραιτηθούν. Φίλες και φίλοι, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Καραμαλής είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για την πατρίδα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι τον έχει ανάγκη ο τόπος και η παράταξη στον Καραμαλή. Όχι απλώς ως εγγυητή της ενότητας που ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα είναι και θα είναι. Αλλά θυμηθείτε με, θα ξανάρθει γρήγορα η ώρα του Καραμαλή. Γιατί εδώ θα είμαστε και οι επιλογές μας θα δικαιωθούν. Αλλά εκφράζοντας, έτσι μεταφράζοντας μάλλον την άποψη των στελεχών και των οπαδών της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να μεταπίσουν τον Κώστα Καραμαλή να αλλάξει αυτή την απόφαση και θα υποστεί πάρα πολλές πιέσεις μέχρι το συνέδριο. Όχι πως δεν έχουμε αξιόλογα στελέχη, γυναίκες και άντρες, θα σας βάλω και μερικές φωτογραφίες, πολύ αξιόλογα στελέχη και παλαιότερης και νεότερης γενιάς. Και η Νέα Δημοκρατία δεν χάσει το βηματισμό της. Δεν το επιτρέπουμε και δεν θα το αφήσουμε. Είμαστε πολλοί άνθρωποι, πολλά στελέχη, εκπροσωπούμε το 1 τρίτο του ελληνικού λαού σήμερα, στη χειρότερη εκλογική μας επίδοση από την εποχή του Παπάγου, άκουσα. Δυστυχώς στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είναι ένα μάθημα. Και είμαστε αρκετά όριμοι, γνωρίζουμε καλά τα πράγματα, η ελληνική κοινωνία μας βοηθάει πάρα πολύ. Η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει, εγώ το πιστεύω. Αν κατάλαβα είναι καλά, μπροστά από το πολιτικό της προσωπικό και, ευσταθούν... και μας προτρέπει σε καλύτερες κατευθύνσεις. Κύριε Παλαιγιάννη, αν ευσταθούν οι πληροφορίες. Και συνεργασίας και συνενέσεων. Αν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι υπάρχει μια, εκδηλώνεται ήδη μια κίνηση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η οποία θα έχει ως στόχευση να μεταπίσει τον Πρωθυπουργό, κατάλαβα ότι θα ήσασταν μέσα. Ακούστε με να σου πω κάτι. Οι βουλευτές είναι κοινωνία μας. Το είδα στην περίοδο του Πασόκ. Άλλα λέγανε απ' έξω, άλλα λέγανε μέσα, άλλα πήγαν να ψηφίσουν παραπέρα. Δεν είναι το σφιγμό των δίνει η κοινωνία. Και το σφιγμό της Νέας Δημοκρατίας τον δίνει τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς πιστεύετε αν σφιγμός... είμαι εγώ ή είναι άλλοι 10 ή 15 που λέμε για τον Καραμαλή, είναι γιατί αυτό θα μας το πει η κοινωνία. Η κινούμενη άμμος θα πάει και από εδώ, θα πάει και από εκεί. Υπάρχει όμως ένα θέμα. Υπάρχουν και αξιόλογα στελέχη σε μια επιμονή του Καραμαλή να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος προς τιμή του, θα στηρίξει και η θετική του παρακαταθήκη, που είναι η ενότητα. Και οι χαρές που έδωσε αυτή την παράταξη μπορεί να είναι ασφαλής οδηγός για το μέλλον της παράταξης. Και πολύ σύντομα, μάλιστα. Καταλαβαίνω όμως ότι το σφιγμό, όπως τον εκλαμβάνετε εσείς, τον ερμηνεύετε ως μια έσχατη έκκληση στον Πρωθυπουργό. Σας το λέω, ακούστε. Εάν ο Καραμαλής σήμερα πιστεί να θέσει υποψηφιότητα ή τον πάμε στο συνέδριο να θέσει υποψηφιότητα, κανείς άλλος δεν θα κατέβει. Δεν πάει να πει ότι είναι αξιόλογα στελέχη με πολύ μεγάλη πείρα που μπορούν να οδηγήσουν τη Νέα Δημοκρατία σε νίκη. Πολύ σύντομα. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει και ενωμένη. Αυτό δεν θα κατέβει κανείς άλλος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα έκανε καλό στην παράταξη κάτι τέτοιο κατά την άποψή σας? Κατά την άποψή μου, ναι. Αλλά είναι και θέμα προσωπικό του καθενός.